Δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ενίκω εν δήμο, κυρίες και κύριοι, της πρώτης εκπομπής μετά την αλλαγή του χρόνου. Και φυσικά, επειδή το έχουμε πει, δεν μπορούμε να μένουμε μόνο εδώ στην Αττική. Δεν γίνεται, δεν μας αρέσουν τα ταξίδια και ευτυχώς με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε να πηγαίνουμε κυριολεκτικά σε όλη την Ελλάδα, να βλέπουμε εκεί τι γίνεται με τις νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Θα πάω να συνδεθώ αμέσως τώρα λοιπόν με τον νέο δήμαρχο της περιοχής του Τυρνάβου. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκλογή σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Πρώτη φορά δήμαρχος, κύριε Τσικριτσή, σε μια δύσκολη κιόλας έτσι, εκλογική αναμέτρηση. Αλλά πλέον είστε εσείς στο τιμόνι του Δήμου για την επόμενη πενταετία σε μια περιοχή πάρα πολύ ιδιαίτερη, αγαπημένη μας περιοχή, γιατί εμείς εδώ στην Αττική, που την ακούμε λίγο πολύ συνεχώς και κυρίως για τις κινητοποιήσεις του αγροτικού πληθυσμού. Κάτι στο οποίο είστε κι εσείς πάρα πολύ ενεργός, είστε μέρος του αγροτικού κόσμου. Έτσι ακριβώς. Είμαι ακόμη ενεργεία πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων στον Ομό Λάρισας. Όλα τα χρόνια τα προηγούμενα και εγώ και οι συνεργάτες μου, πρώτα τους στρατούσαμε στους αγώνες και των αγροτών, αλλά γενικότερα και των λαϊκών οικογενειών και προσπαθούσαμε όλοι μαζί να προασπιστούμε τα συμφέροντα των συμπολιτών μας. Τώρα το κάνουμε αυτό από θέση Δημοτικής Αρχής και σε μια πόλη η οποία, όπως είπατε και εσείς, η οποία είναι πολύ έφορη και φημίζεται για τα εξαίσια αγροτικά της προϊόντα, αλλά και τα παραγωγά τους, όπως είναι το τσίπουρο, το κρασί του Τυρνάβου, αλλά και το ξακουστό μας καρναβάλι που σε λίγο ναι, τώρα, καιρό κοντά έρχεται και αυτό. Πρέπει να το έχουμε έτοιμο. Ήδη ξεκινήσαμε τις ετοιμασίες από τώρα ως νέα δημοτική αρχή που δεν έχουμε συμπληρώσει καλά-καλά μια εβδομάδα, αλλά και παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας, ώστε να την αλλάξουμε προς το καλύτερο. Τι είναι λοιπόν τα πρώτα πράγματα που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να βελτιωθούν στην περιοχή σας? Τις πρώτες τέσσερις μέρες, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, ήταν και φάνηκε η αλλαγή. Ήταν πραγματικά η καθαριότητα που δώσαμε μεγάλη έμφαση και δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα και με τους προϊσταμένους στο αμαξοστάσιο αλλά και με τους υπαλλήλους του Δήμου, ώστε ένας Δήμος ο οποίος ήταν παρατημένος στην καθημερινότητά του και από θέμα σκουπιδιών αλλά και από θέμα πράσινου, να του δώσουμε λύσεις. Όπως πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίσαμε στην πόλη του Αμπελώνα, την πόλη την έτερη του Δήμου μας, του Δήμου Τυρνάβου, όπου και εκεί τα προβλήματα ήταν πολύ μεγάλα και μπορέσαμε και δώσαμε λύσεις και δίνουμε λύσεις μέσα σε αυτήν την εβδομάδα που ακόμα δεν έχουμε κλείσει καλά-καλά. Ένα είναι το ζήτημα της καθαριότητας. Τι ακόμη υπάρχει το οποίο πρέπει εσείς να αντιμετωπίσετε? Καταρχήν πρέπει να κοιτάμε πάντα εμείς οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές να κοιτάμε και το δάσος και όχι το δέντρο, και αυτό να το κοινοποιούμε και στους συμπολίτες μας. Είναι το εξής. Αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πραγματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια η ελλειπής χρηματοδότηση που έχουμε από την κεντρική εξουσία. Αυτό που εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα είναι ότι από την κεντρική εξουσία μας παίρνουν από τη χρηματοδότηση για τα τέλη ταφίσεων απορριμμάτων σε όλους τους Δήμους πανελλαδικά, και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ, όπου πραγματικά θα γίνουν συγχωνεύσεις στο νερό, και καταλαβαίνετε ότι όταν ξεκινάει μια συγχώνευση... Τι σημαίνει αυτό για σας? Τι προβλήματα δημιουργεί? Εμείς έχουμε μια ΔΕΙΑ πολύ εύρωστη οικονομικά. Έχουμε μια ΔΕΙΑ η οποία στο 98% του δικτύου των πόλεων και των χωριών μας έχουμε δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης. Ένα νερό το οποίο είναι πολύ ποιοτικό. Νερό στο οποίο δεν πληρώνουμε το τέλος του 80%. Έχουμε φθηνό νερό, ποιοτικό νερό και με βιολογικούς καθαρισμούς. Μετρήσει σχεδόν βιολογικού καθαρισμού. Όπως θα έπρεπε να είναι, ναι. Αυτά τα πλήρωσαν οι συμπολίτες μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, και για να γίνουν αυτά εργάστηκαν οι υπάλληλοι και της ΔΕΙΑ Τυρνάβου, και τώρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έρχεται και προκρίνει την συγχώνευση των ΔΕΙΑ. Και καταλαβαίνετε, όταν γίνεται μια συγχώνευση και σε επίπεδο περιφερειών, αύριο μεθαύριο θα έρθει η ιδιωτικοποίηση
και την ιδιωτικοποίηση την ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός, ναι, από την ιδιωτικοποίηση, ναι, στο ρεύμα. Το βλέπετε τι πληρώνουμε. Άρα φοβάστε εσείς ότι το ίδιο θα γίνει και στο νερό. Βέβαια αυτό το έχει διαψεύσει η κυβέρνηση τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά εσείς έχετε αυτούς τους φόβους. Έχουμε αυτούς τους φόβους γιατί πραγματικά κρατάμε μικρό καλάθι και γι' αυτό δεν θα τα αφήσουμε έτσι ούτε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Και το έχουμε πει από την αρχή, εμείς θα παλέψουμε και θα αγωνιστούμε μαζί με τους συμπολίτες μας ώστε να μην περάσει κάτι τέτοιο. Δεν θα δεχθούμε εμείς ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι του λαού, του Δήμου, του Τυρνάβου, να δοθεί και να συγχωνευτεί. Ένα περιουσιακό στοιχείο όπως είναι η ΔΕΙΑ, την οποία την έχει πληρώσει από δικά του χρήματα. Δεν το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Ναι, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό το οποίο φοβάστε είναι να φύγει από τα δικά σας χέρια ουσιαστικά η διαχείριση του νερού. Κάτι το οποίο... Θα φύγει, ναι, από τα δικά μας χέρια, αλλά δεν είναι και οι βλάβες. Βλέπουμε τώρα, είχαμε πρόσφατα πριν 2 μέρες και τρέχαμε, είχαμε διακοπή ρεύματος. Παίρναμε τηλέφωνα στην Αθήνα, σε, ναι, κάποια τμήματα, ολόκληρος Δήμος, για να μπορέσουμε να προβούμε σε αποκατάσταση της βλάβης. Που ήρθαν οι τεχνικοί, οι άνθρωποι, εντάξει, μπράβο τους, γιατί εργάστηκαν κάτω από βροχή, έτσι, αλλά μέχρι να επικοινωνήσουμε, παίρναμε, μας έβγαζαν κάτι. Το ίδιο θα γίνει και με τα νερά. Προχθές είχαμε βλάβη στο δίκτυο του... Στο δίκτυο ίδρυψης μέσα στον Τύρναβο. Εάν δεν ήταν τα συνεργεία άμεσα εδώ από τον Τύρναβο, τη ΔΕΙΑ, τη δικιά μας να επέμβουν, ναι, να επέμβουν που είναι εδώ πέρα δίπλα, θα είχε πέσει στο σπίτι. Γιατί το νερό έφευγε στο σπίτι στα θεμέλια του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί, αν πάει να γίνει αυτή η συγχώνευση. Στην οποία, σας το ξαναλέω, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι και πραγματικά θα αγωνιστούμε με τους συμπολίτες μας πάνω σε αυτό. Η θέση της περιφέρειας ποια είναι πάνω σε αυτό το θέμα? Έχετε επικοινωνήσει? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είχαμε μια επικοινωνία σήμερα με τον Περιφερειάρχη. Ναι. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και την καθρακεναλυτική θέση της περιφέρειας. Δεν θέλω να μιλήσω εγώ εκ μέρους της περιφέρειας. Εντάξει, οι υπόλοιποι δήμοι και η ΚΕΔΕ στο σύνολό της δεν προκρίνει και δεν αποδέχεται την συγχώνευση στον ΔΕΙΑ. Ναι, αυτό για την συγχώνευση τη συγκεκριμένη μου το έχουν πει και άλλοι συναδελφοί σας και από την περιοχή της Θεσσαλίας και από την περιοχή της Μακεδονίας. Ναι. Και γι' αυτό είχαμε και μια ημερίδα και μια συνάντηση των δημάρχων και των παλαιότερων αλλά και των νεοεκλεγμένων δημάρχων στην Αθήνα, όπου διαμορφώσαμε αυτή τη θέση, αλλά γενικότερα η δικιά μας η θέση και η άποψη ως Λαϊκή Συσπήρωση είναι το νερό. Και Λαϊκή Συσπήρωση υπάρχουν σε 6 Δήμους πανελλαδικά. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό και έτσι πρέπει να δίδεται στο λαό του και όχι ως ένα μέσο εμπορευματοποίησης. Γιατί και ακόμη και με αυτή τη μορφή που έχει, πάλι δίδεται με μια μορφή εμπορευματοποίησης. Πλέον θα υπάρξει ακόμη χειρότερη μορφή του, γιατί θα έρθουν οι ιδιώτες όπου θα έχουν ως θεό αυτή την κερδοφορία και όχι την εξυπηρέτηση και την υγεία του ελληνικού λαού. Ναι, και αν μη τι άλλο, να μην μπλέξουμε και στο νερό με τιμολόγια πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, κύριε Δήμαρχε, γιατί αυτό το χάος νομίζω το έχετε δει, το έχετε παρακολουθήσει. Έτσι ακριβώς. Να δούμε πού θα περιμένουμε τα αποτελέσματα και αυτού του κόνσεπτ, δεν ξέρουμε. Ναι, έγινε ιδιωτικοποίηση και έκαναν τα τιμολόγια ουράνια τόξα για να μας το πλασάρουν ακόμα καλύτερα. Είναι ένα καλό πρόβλημα. Αλλά πολύ σωστά το είπατε. Για να δούμε. Κοιτάξτε, εμείς τώρα, ναι, κάνουμε όπως έναν αγώνα δρόμου γενικότερα για να μπορέσουμε να τιμήσουμε τους συμπολίτες μας και αυτούς που μας ψήφισαν και αυτούς που δεν μας ψήφισαν. Έχουμε χρέος απέναντι στον λαό του Δήμου μας, του Δήμου Τυρνάβου, να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα, να ανταπεξέλθουμε στα μεγάλα. Μαζί με τον λαό θα παλέψουμε, μαζί τους θα διεκδικήσουμε και χρηματοδότηση και παραπάνω έργα, αλλά και πράγματα ουσιώδη που θα αλλάζουν τις συνθήκες της κοινωνικής ζωής των συμπολιτών μας. Αυτό τον στόχο έχουμε χαράξει, ήδη έχουμε αρχίσει. Μιας και μιλάμε για έργα, τι χρειάζεται να γίνει? Τι λέτε? Μιας και μιλάτε για έργα τα οποία χρειάζονται, ποια είναι αυτά? Αυτή τη στιγμή τα έργα που πρέπει να γίνουν είναι αντιπλημμυρικά έργα. Εδώ στην περιοχή, ο Δήμος Τυρνάβου είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι σε εκτεταράγη. Μενοπό τον Ντάνιελ ακόμα, η λέξη αντιπλημμυρικά έργα είναι...
65 σταυλικές εγκαταστάσεις, κυρίως εγωπροβάτων, έχουν χαθεί κάτω από το νερό. Αποζημιώσεις έχουν δοθεί, κύριε Δήμαρχε, για αυτά που έχουν χαθεί. Τι λέτε? Αποζημιώσεις έχουν δοθεί για αυτά που έχουν χαθεί. Όχι, και δεν θα σας τα αναφέρω. Το 40% μόλις έχουν λάβει την έκτακτη ενίσχυση, το 40% των κτηνοτρόφων και των αγροτών, ενώ το 60% δεν έχει λάβει τίποτα ακόμη. Και είμαστε και ένας Δήμος, ο Δήμος Τυρνά, πριν 3 χρόνια, συμπληρώσαμε 3 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό που δεκάδες συμπολίτες μας εδώ στο χωριό του Δαμασιού αλλά και στο Δήμο της Ελασσόνος στο Μεσοχώρι έχασαν τα σπίτια τους. Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ένα Δήμο που σε ένα χωριό του έχει 60 κοντέινερ. Συνάνθρωποι μας μένουν σε κοντέινερ, τότε τους έταζαν λαγούς με πετραχίλια, τους έταζαν για επιδοτήσεις και όλα αυτά από την κεντρική εξουσία, ναι. Αλλά στην πράξη τα μέτρα που πήραν είναι αναποτελεσματικά για τους ίδιους τους ανθρώπους. Γιατί σκεφτείτε ότι συντηρήσεις σπιτιών και ανοικοδόμηση σπιτιών έχουν γίνει μόνο 5 από 200 σπίτια που είχαν πληγεί. Μόνο 5. Καταλαβαίνετε, στην ευρύτερη περιοχή, έτσι μιλάμε και για το Μεσοχώρι. Ναι. Είναι στο Δήμο σας παρόλα αυτά. Τι λέτε? Είναι στο Δήμο σας αυτές οι περιοχές που μου αναφέρετε. Ναι. Είναι οικισμοί. Είναι μέσα στο Δήμο του Τυρνάβου, το Δαμάσι Μισθό και μετά λίγα μέτρα παρακάτω το άλλο το χωριό, ανοίξει το Δήμο Ελασσόνος. Αλλά παλεύουμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο καιρό μένουν οι άνθρωποι στα κοντέινερ? 3 χρόνια. 3 χρόνια μένουν στα κοντέινερ. 3 χρόνια μένουν στα κοντέινερ, σε κοντέινερ πραγματικά που μπορείτε να δείτε μια τετραμελή οικογένεια να είναι ένας πάνω στον άλλον. 3 χρόνια μετά κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι ακραίες, γιατί έχουμε την κλιματική κρίση, τη βλέπουμε και στις αγροτικές παραγωγές και στον Τύρνο που την είδαμε και πρόσφατα. Ναι, ο Ντάνιελ, δεν μπορώ να τον ξεχάσουμε τον Ντάνιελ, εδώ μου λέτε εσείς ότι 3 χρόνια άνθρωποι μένουν σε κοντέινερ από την προηγούμενη καταστροφή και τώρα έχουν έρθει και οι καταστροφές του Ντάνιελ, ο κόσμος περιμένει και από εκεί, γιατί και εκεί χάθηκαν πάρα πολλά πράγματα, χάθηκαν ζωές εκεί, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω με την ίδια ζωές. Και πραγματικά με λυπεί που το ακούω, ότι ακόμα άνθρωποι περιμένουν χρόνια τα στοιχειώδη. Έχετε πάρει κάποια απάντηση από την κεντρική κυβέρνηση? Η κεντρική εξουσία είχε προκρίνει τότε την επιδότηση 80% και το υπόλοιπο μετά μέσω τράπεζας. Και όταν δεν έχει μείνει καμία τράπεζα στο Δήμο Τυρνάβου, μόνο η τράπεζα Πειραιώς έχει μείνει με ένα κατάστημα. Έχει φύγει η Εθνική, έφυγε η Αλφα Μπανκ και η Εθνική έφυγε τώρα, πριν λίγο καιρό. Μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ, γιατί λέγανε και ακούγαμε για παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και όλα αυτά που ακούσατε από την κεντρική εξουσία, ποια ανασυγκρότηση γίνεται όταν σε έναν πλημμυροπαθή Δήμο η τράπεζα, η Εθνική, που και καλά ελέγχεται, δεν είναι ιδιώτης, έτσι. Σηκώνεται και φεύγει. Ποια ανασυγκρότηση μιλάμε, ενώ και εμείς αυτό πάμε να διεκδικήσουμε, όταν συνάδελφοί μας, συμπολίτες μας ζουν μέσα στα κοντέινερ και δεν μπορούν ουσιαστικά να προβούν σε έργα αποκατάστασης γιατί οι φάκελοι έχουν κολλήσει. Έχουν κολλήσει πού, κύριε Δήμαρχε, ακριβώς? Καλύφθηκαν από το νερό, μας είπαν και αυτά. Έχουμε τέτοιες απαντήσεις. Συγγνώμη, ποιος σας την έδωσε αυτήν την απάντηση, ότι οι φάκελοι χάθηκαν στο νερό? Τους έχουν δώσει από τα διάφορα υπουργεία, από στοιχεία τα οποία είχαν καταθέσει σε διάφορες αρχές, οι οποίες λένε είχαμε καταστροφές και σε αυτά. Και είχαμε και κολλησιεργία λόγω και αυτού. Και καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τα πράγματα έτσι. Μαζί με τους συμπολίτες μας θα πάμε να διεκδικήσουμε, θα ορίσουμε ραντεβού με τον κόσμο μαζί, να είναι και ο κόσμος από κάτω. Η επόμενη ερώτησή μου, έχετε ζητήσει να δείτε τους αρμόδιους υπουργούς? Τώρα αυτό κοιτάμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα, αυτό να πραγματοποιήσουμε. Καταρχήν με πρωτοβουλία και δικιά μου να συσταθεί μια επιτροπή των πληγέντων, των σεισμόπληκτων στο χωριό του Δαμασίου, ναι. Και με αυτή την επιτροπή αλλά και με όλο τον κόσμο που έχει πληγεί θα είναι κάτω από το Υπουργείο, να πάμε να συναντήσουμε
τους υπουργούς να πάρουμε απαντήσεις, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην συνεχίσουν να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αλλά και με τους κτηνοτρόφους που τους περιμένω, είχαμε μια πρώτη συνάντηση μέσα στην περιοχή την οποία επλήγει από την πλημμύρα του Ντάνιελ, της κακοκαιρίας του Ντάνιελ. Και αύριο μεθαύριο έχουμε και με αυτούς συνάντηση, ώστε και με αυτούς μαζί να πάμε στα αρμόδια υπουργεία και να ζητήσουμε να εξευρεθούν λύσεις. Δεν σας κρύβω ότι τώρα που μιλάμε και για τις απώλειες των ζώων, είχαμε τότε σοκαριστεί από τις εικόνες που βλέπαμε με το απόλυτο χάος που επί μέρες δεν μάζευε κανείς τα νεκρά ζώα. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε την ίδια συζήτηση, αλλά τότε οι εικόνες ήταν φοβερές. Αντιλαμβάνομαι τι σήμαινε αυτό για τους δικούς σας τους ανθρώπους. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αν και δεν είχαμε ιδιαίτερα στην Βρύνη. Ναι, εσείς λιγότερο, το ομολογώ. Νεκρά ζώα, πρόλαβαν οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας, τον Αμπελόν και του Βριότυπο, να πάρουν τα ζώα τους. Αλλά αυτό που αντιμετωπίσαμε, γιατί δεν είχαμε καν αναλάβει και τότε τη Δημοτική Αρχή, ήταν ότι πόσο τατά ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ακόμη και τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα και αυτό που εμείς λέμε ως Δημοτική Αρχή, κοιτάμε τώρα, επεξεργαζόμαστε και με την αντίστοιχη Αντιδημαρχία Οικονομικών, αλλά και με τους διευθυντές, να μπορέσουμε να πάρουμε μέτρα ανακούφισης άμεσα από τη δικιά μας πλευρά ως Δημοτική Αρχή αυτών των ανθρώπων. Αλλά να διεκδικήσουμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους ως Δημοτική Αρχή λύσεις και πραγματικά έργα ουσίας, όχι έργα τα οποία εξυπηρετούν συμφέροντα, έργα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού, τις ανάγκες των πολλών, ώστε ο λαός μας να μην καίγεται, να μην πνίγεται και να μην καταστρέφεται από τέτοια φαινόμενα. Να επιστρέψω λίγο στο θέμα των κοντέινερ, γιατί πραγματικά μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Πόσες οικογένειες εξακολουθούν να μένουν στα κοντέινερ? Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε γύρω στα 65 άτομα. Είναι 65 άνθρωποι. 65 άνθρωποι στο σύνολο. Ναι, φαντάζομαι δεν είναι όλοι οι 100 οικογένειες. Πάνω από 150 είχαν προβλήματα. Είτε κρύθηκαν κόκκινα, είτε κρύθηκαν κίτρινα. Είχαν θέματα. Ναι, αυτό δεν είναι λίγος κόσμος, δεν είναι ένας και δύο, αλλά και ένας και δύο να ήταν, δεν το συζητάμε καν. Δεν επιτρέπεται κανένας άνθρωπος να μένει στα κοντέινερ, αλλά εδώ μιλάμε για 65 ανθρώπους. Δεν μιλάμε για λίγους ανθρώπους. 65 άνθρωποι τώρα μου λέτε ότι μένουν στα κοντέινερ εδώ και 3 χρόνια και η πολιτεία λέει ότι χάσαμε τους φακέλους στο νερό ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή, εντάξει. Διάφορες δικαιολογίες, έτσι όπως έχουν πει στους συμπολίτες μου, έτσι δεν τα επικαλούμε εγώ από το κεφάλι μου. Είχαμε σύσκεψη με τους συμπολίτες μας και γύρισαν οι συμπολίτες μας και μας είπαν αυτά. Ότι ψάχνουν να βρουν λύσεις. Πού είναι ο φάκελός μου, τι έγινε με το φάκελό μου, γιατί δεν προχωράει ο φάκελός μου στην απάντηση να φτιάξω πάλι το σπίτι μου. Αλλά σας πω λίγο από την αρχή. Εμείς τότε ήμασταν αντιπολίτευση και τώρα είμαστε Δημοτική Αρχή. Η θέση μας είναι η ίδια. Ούτε κριτήρια, ούτε όροι, ούτε προϋποθέσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Καταστράφηκαν και κρύθηκαν κόκκινα σπίτια. Έπαθαν μερικές ζημιές κάποια σπίτια. Πολύ ωραία. Πρέπει η κεντρική εξουσία να δώσει λύσεις. Και έχει και τους μηχανικούς και τα μέσα ώστε να πάει να κάνει ανοικοδόμηση αυτών των σπιτιών. Δηλαδή το να κάνουν και να χτίζουν ιδιωτικές και να χρηματοδοτούν με χρήματα του ελληνικού λαού ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες για να κάνουν γήπεδα σε μεγαλοπόλεις, εκεί υπάρχουν τα λεφτά. Και για να φτιάξουν κάποια σπίτια σε ένα χωριό της Θεσσαλίας δεν υπάρχουν τα λεφτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολιτική επιλογή το πού θα δώσουν τα χρήματα και πού δεν θα δώσουν τα χρήματα. Βλέπουμε τώρα. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά είναι σημαντικό να μου το απαντήσετε αυτό. Σας έχουν πει πόσα χρήματα χρειάζονται για την αποκατάσταση των σπιτιών των ανθρώπων? Δεν νομίζω να ξεπερνάνε τα 7-8 εκατομμύρια. Σύνολο, έτσι φαντάζομαι. Σύνολο, ναι. Σύνολο, κάπου εκεί. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Με ποιο υπουργείο έχετε επικοινωνήσει? Με τους υπολογισμούς και των κατοίκων, έτσι. Τώρα το κάθε σπίτι αξιολογείται από τον, ναι, από τον ενικό του. Δεν μπορούμε εμείς ως Δημοτική Αρχή να έχουμε πλήρη εικόνα
το πόσο κοστολογεί ο κάθε ιδιοκτήτης στο σπίτι του, αλλά σε μια, πώς πω, σε μια γενική προσέγγιση πάνω κάτω σύμφωνα με τους ίδιους τους κατοίκους, εκεί υπολογίζεται η ζημιά η οποία έχουν πάθει στο σύνολο των σπιτιών τους, κανονικά... όπως αυτοί έρχονται και μας λένε. Τώρα από και πέρα ο κάθε άνθρωπος αξιολογεί διαφορετικά το δικό του σπίτι και ο κάθε μηχανικός έχει το δικό του κοστολόγιο. Έτσι, το πάνω. Καταρχήν, κανονικά υποτίθεται ότι περνάνε τα ειδικά κλιμάκια, βλέπουν τις καταστροφές και εν πάση περιπτώσει βγάζουν, να το πούμε απλά, το λογαριασμό, όπως εξαγγέλθηκε. Όχι, όχι, δεν γίνεται έτσι. Ναι. Τα κλιμάκια πέρασαν, ναι, και εκτίμησαν εάν το σπίτι είναι κόκκινο, δηλαδή προς κατεδάφιση, ναι, 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 εάν το σπίτι είναι κίτρινο, δηλαδή προς επισκευή. Ναι, δεν πέρασαν τα αρμόδια κλιμάκια. Πέρασαν, ναι, 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 πέρασαν, πέρασαν. Αλλά δεν βγάζουν κοστολόγιο πόσο στοιχείο. Ναι, τι απεφάρθησαν, ότι τα σπίτια, ότι τα σπίτια είναι κόκκινα ή πράσινα. Αποφάσισαν για αρκετά σπίτια αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στο κοντέινερ ότι είναι κόκκινα και κίτρινα τα σπίτια τους. Άρα μιλάμε για κόκκινα σπίτια τα οποία δεν επισκευάστηκαν ποτέ. Μάλιστα. Ποιοι σας είπαν ότι οι φάκελοι έχουν βραχεί και δεν τους βρίσκουμε? Είχαν πει τότε οι κάτοικοι από όταν απευθύνθηκαν σε διάφορες υπηρεσίες και όλα αυτά, οι υπηρεσίες τους απάντησαν ανάλογα ότι είχαμε προβλήματα γιατί οι φάκελοι χάθηκαν, γιατί οι φάκελοι... Τέτοιο με την πλημμύρα, επικαλέστηκαν όλα αυτά. Οι εκεί υπηρεσίες που βρίσκονται, οι τοπικές υπηρεσίες, τους το απάντησαν δεν αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί όταν έγινε αυτή η συζήτηση ήταν σε μια ανοιχτή γενική συνέλευση, ναι, που είχαμε κάνει με τους σεισμόπληκτους πριν το συλλαλητήριο που έκαναν οι πλημμυροπαθείς στο κέντρο της Λάρισας, όπου τους προτείναμε να συμμετάσχουν και αυτοί ενεργά. Τότε αναφέρθηκε το θέμα από 2-3 κατοίκους ότι είχαν αυτή την αντιμετώπιση. Ναι, ότι τους είπαν δεν τους βρίσκουμε, μάλιστα. Ότι ναι, ναι, δεν τους βρίσκουμε, ότι έχουμε προβλήματα, ότι έγινε τώρα και η πλημμύρα και υπάρχουν χίλια προβλήματα, ότι όλες αυτές τις δικαιολογίες. Θα ζητήσετε να δείτε τον Υπουργό για αυτό το θέμα, τον αρμόδιο Υπουργό. Βεβαίως. Μόλις, αλλά δεν είναι επιλογή μου να το δω μόνο. Είναι επιλογή μου να δω με τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν υποστεί όλη αυτή την καταστροφή και να είναι παρόντες, να ακούνε το τι έχει να μας πει και τι έχει να μας απαντήσει. Και είμαι διατεθειμένος στο επόμενο διάστημα και ήδη έχουμε ξεκινήσει ως Δημοτική Αρχή να διεκδικούμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους να βρούμε λύσεις. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η ΚΕΔΕ, είναι το όργανό σας η ΚΕΔΕ, που θα μπορούσε να παίξει και έναν ρόλο πίεσης παραπάνω, και φυσικά και η περιφέρεια, η οποία οφείλει να παίξει και αυτό το ρόλο. Δηλαδή, βεβαίως. Δεν πρέπει να μείνουν απ' έξω ούτε η ΚΕΔΕ ούτε η περιφέρεια από αυτό το οποίο μου αναφέρεται τώρα. Είναι της κεντρικής εξουσίας. Άμα η κεντρική εξουσία και η κυβέρνηση θέλει να δοθεί λύση το επόμενο διάστημα, μπορεί να δώσει λύση. Δεν είναι δύσκολα πράγματα. Σαφώς, αλλά είναι κάτι το οποίο, αν δεν το έχετε θέσει ήδη στην ΚΕΔΕ, σίγουρα θα πρέπει να λάβει γνώση η ΚΕΔΕ για να πιέσει και περισσότερο. Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί είναι σοβαρό θέμα αυτό το οποίο μου αναφέρεται και είναι και πολλά χρόνια τώρα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε. Επειδή είστε μέρος του αγροτικού κόσμου και μετά τον Ντάνιελ και τις όποιες καταστροφές, με τις απώλειες που έχετε κατά καιρούς από την κακοκαιρία, και βλέποντας εδώ στις αγορές, σε όλη την Ελλάδα, τα προϊόντα, τα ελληνικά προϊόντα να ανεβαίνουν σε τιμή μέρα με τη μέρα, τι πρέπει να γίνει για όλο αυτό το ζήτημα? Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο χαμένοι οι ίδιοι αγρότες όπως εσείς. Είναι χαμένος ο καταναλωτής εν τέλει, ο οποίος βάζει καθημερινά το χέρι στην τσέπη πολύ περισσότερο κάθε μέρα. Πώς λύνεται αυτό? Τι ζητάτε? Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Καταρχήν, με την κλιματική κρίση, οι συνέπειές της είναι να έχουμε κάθε χρόνο έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία επιφέρουν καταστροφές στην αγροτική παραγωγή. Σκεφτείτε το Δαμάσκο, σας έλεγα πριν, στον Αμπελόνα χτύπησε, πλημμύρισαν οι άνθρωποι, αλλά στο Δαμάσκο που είναι αμπελουργική περιοχή, σκεφτείτε ότι είχαν το ζήτημα με τον Περονόσπρο στην αμπελοκαλλιέργεια. Γιατί οι αμπελοκαλλιεργητές είναι το σύνολο του 90% του χωριού. Έχασαν και την παραγωγή τους. Τι γίνεται? Τα προϊόντα από εμάς
φεύγουν σε εξευθυλιστικές τιμές, κάτω από το κόστος παραγωγής. Τα προϊόντα τα δικά μας, στη διαδρομή είναι, φτάνουν τρεις και τέσσερις φορές πάνω στον καταναλωτή. Με συνέπεια, να υπάρχει κερδοφορία. Κερδοφορία από ποιον? Από καρτέλ, είναι πραγματικά καρτέλ με σαζόντων, με ανοχή κυβερνητική. Δεν γίνεται να φεύγει ένα προϊόν 50 λεπτά από εσάς, φεύγει 50 από λεπτά. Από Τύρναβο, το Αχλάδι για παράδειγμα ή κάτι άλλο, και να φτάνει στην Αθήνα, να φτάνει στα 2 ευρώ, στα 2,5 ευρώ, στα 3 ευρώ. Ποιος κερδοσκοπεί? Ο αγρότης κερδοσκοπεί σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχουν εκατότατες εγγυημένες τιμές. Ότι αδερφέ, τόσο παρήγαγα, με τέτοιο κοστολόγιο. Εδώ μας δίνουν τιμές κάτω του κοστολογίου και βλέπουμε τα δικά μας τα προϊόντα. Γιατί υπάρχουν και αλυσίδες μεγάλων σούπερ μάρκετ στον Τύρναβο. Mm. Και προσέξτε, υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα σούπερ μάρκετ και στην ευρύτερη περιοχή μεγάλες αλυσίδες να έχουν από πίσω τους στα 200 και 300 μέτρα αγροτική παραγωγή, όπως είναι για παράδειγμα τα ροδάκινα ή τα αχλάδια της περιοχής ή τα σταφύλια, και να τα πουλάει ο συνάδελφος αγρότης, ας πούμε, 50 λεπτά, και στο σούπερ μάρκετ στα 200 μέτρα και παρακάτω ο καταναλωτής να τα πάει να τα παίρνει 2 ευρώ. Στα 200 μέτρα. Καταλαβαίνει. Ναι. 200 μέτρα, αλλά περνάνε από διάφορα χέρια και μετά καταλήγουν εκεί. Αλλά συναντήθηκαν πολύ από ό,τι φαίνεται στη διαδρομή. Ναι. Ναι. Υπάρχουν λύσεις. Πάλι είναι πολιτική. Είναι πολιτική βούληση. Ναι. Είναι πολιτική βούληση ώστε να ελεγχθεί ο ανταγωνισμός και ο υγιής ανταγωνισμός και να πραγματικά να μην υπάρχει εσχροκέρδεια. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει εσχροκέρδεια σε βάρος των αγροτών και των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Είπαμε πολλά σήμερα, πολλά και ομολογουμένως, ειδικά όσον αφορά τους ανθρώπους εκεί στα κοντέινερ, πολύ σοβαρά. Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Εμείς θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι. Ακούσα τα ομολογουμένως έτσι δύσκολα ζητήματα εκεί στην Θεσσαλία. Από ό,τι φαίνεται, εδώ μετράμε ακόμα τις πληγές του Ιαννού και προηγούμενων καταστροφών. Και τώρα είχαμε και τις πρόσφατες καταστροφές του Ντάνιελ. Εκεί ο κόσμος αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα και σίγουρα θα πρέπει να δοθούν κάποιες λύσεις, διότι 3 χρόνια στα κοντέινερ. Αυτό θα κρατήσω. Προς το παρόν κλείσαμε για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι μεθαύριο Πέμπτη με ακόμη περισσότερα ζητήματα. Στα social media που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης γνωρίζετε ότι μπορείτε να στέλνετε οτιδήποτε γνωρίζετε, θέλετε να μας πείτε, σας έκανε εντύπωση, θέλετε να το παρουσιάσουμε εμείς εδώ στο τραπέζι αυτής της εκπομπής. Προς το παρόν, καλό σας βράδυ.